Μέρες Δρουμαλιάς, συνάντησε το Σάκη Ρουβά, ο οποίος γυρνούσε από Λάρνακα που είχε εκεί ένα live και το συνάντησε και το ρώτησε διάφορα πράγματα. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία έθεσε ο Στέλιος Δρουμαλιάς ήταν η Μαρίνα Σάτ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι επάξια μας είχε εκπροσωπήσει ο Σάκης Ρουβάς, οπότε καταλαβαίνετε που συγγνώμη του μετράει πάρα πολύ. Και επίσης απαντάει και για το τηλεοπτικό του μέλλον, που εδώ είναι η μεγάλη απορία. Γιατί μέχρι πρότινος ξέραμε ότι δεν έχει κάτι στα σκαριά. Μήπως τελικά έχει και δεν το ξέρουμε. Σάκης Ρουβάς, για τα μάτια σας μόνο. Κύριε Ρουβά, σε λίγες μέρες είναι και η μεγάλη πρεμιέρα με τον Χρήστο Μάστρα και την Αναστασία. Πώς αισθάνεστε? Υπάρχει περίπτωση να δούμε συνεργασία και με τον κύριο Μάστρα σε κάποιο τραγούδι? Θα μας δείτε τραγούδια, πολλά τραγούδια, όχι ένα. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο. Έχετε εκπροσωπήσει με μεγάλη επιτυχία την Ελλάδα 2 φορές στη Eurovision. Φέτος εκπροσωπεί η Μαρίνα Σάτι. Ποια είναι η άποψή σας για τη Μαρίνα Σάτι? Ότι είναι εκπληκτική καλλιτέχνη. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Εξάλλου έχω συνεργαστεί μαζί της, έχουμε βρεθεί στο Voice μαζί. Εύχομαι καλή επιτυχία. Τηλεοπτικά θα σας δούμε σας κάπου φέτος? Συζητάτε κάτι? Θα δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, παιδιά, ευτυχώ πήγε ο Στέλιος Δρουμαλιάς που είναι και αθλητικό. Ένιωσε σαν να κάνει ένα διάδρομο πάνω στο διάδρομο. Όχι, ήταν και γινόταν η συνέντευξη. Εντάξει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία συνέντευξη, περπατητό. Ξέρεις τι, επειδή ο Σάκης είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν μιλάει στις κάμερες, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έστω και έτσι στο περπατητό δηλαδή μα μίλησε και μα είπε και πάρα πολλά.